Η Κύπρος έκανε εγκαίρως ό,τι χρειαζόταν για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί άμεσα τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει σε μνημόνιο, όπως η Ελλάδα, ατενίζει το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία. Ναι, πάμε για μνημόνιο. Όμως πιστεύω ότι έχουμε αντοχές. Τα κοιτάσματα είναι τεράστια και σίγουρα μας δίνουν ελπίδα, μας δίνουν προοπτική, μας δίνουν δυνατότητα. Με τις επισημάνσεις αυτές, ο πρέσβης της Κύπρου, μιλώντας στην Κρήτη TV, καλεί την ελληνική πλευρά να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο, ώστε να ανακτήσει την εθνική και οικονομική της κυριαρχία. Οι εμπειρίες της Κύπρου πιστεύω μπορούν να είναι χρήσιμες. Είμαστε, θα έλεγα, κοντά, πολύ κοντά στην αξιοποίηση. Ό,τι ήταν να γίνει μέχρι τώρα στην Κύπρο, πιστεύω, έγινε σωστά, έγινε στην ώρα του. Η Κρήτη και η Κύπρος και η Αίγυπτος βεβαίως επίσης αποτελούν ελπίδες να βγουν αυτά τα φυσικά αέρια και να μπορέσουν να ενωθούν, διότι ξέρετε κάτι, η Κύπρος αυτή τη στιγμή κάνει υποδομή. Αυτή η υποδομή θα βοηθήσει και την Κρήτη, γιατί όπου υπάρχει γειτονικά υποδομή, ναι, βοηθάει να αναπτυχθεί και γειτονικά. Το καμπανάκι κινδύνου για την εγρήγορση που απαιτείται ηχή και από τον πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Ελληνικών Πετρελαίων, ο οποίος αποκαλύπτει ότι τα διαθέσιμα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, ωστόσο απαιτείται στρατηγική και επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανακήρυξη της ΑΟΣ, ώστε η Ελλάδα να μην βρεθεί απροετοίμαστη και βορρά στις ορέξεις αλλότριων συμφερόντων. Υπάρχει επιτακτική γανάτη και γρήγορα. Γρήγορα, διότι έχουμε ανέργους. Γρήγορα να προχωρήσουν οι επενδύσεις νότια της Κρήτης. Ο πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικών Πετρελαίων, μιλώντας στο Ράδιο 984, αποκαλύπτει επίσης ότι νότια της Κρήτης έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 36 έρευνες από ξένες όμως εταιρείες. Την ίδια στιγμή που η ελληνική πλευρά ζητά για πρώτη φορά επίσημη σεισμογραφική μελέτη. Υπάρχουν πάρα πολλές ανεπίσημες νότια της Κρήτης. Όπως ξέρετε, να μιλήσουμε για ΑΟΣ λίγο. Η Κύπρος, όταν θέσπισε ΑΟΣ, είπε στο νομοσχέδιο, όποιος τολμήσει να κάνει ανεπίσημες έρευνες κάτω από στη δική μου ΑΟΣ, θα έχει πρόστιμο 1 εκατομμύριο δολάρια τη γραμμή. Ξέρετε πόσα ανεπίσημα έχουμε νότια της Κρήτης? 30.000 χιλιόμετρα σεισμικών ανεπίσημων καταγραφών. Πολλές εταιρείες ξέρουν ήδη από τις ανεπίσημες καταγραφές που είναι.